Hey you, what do you want? I want to see the sun. You there? An office with a beach view. You? A historical escape. And you? I want to taste real food. All you want is Greece. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η εβδομαδιαία ανασκόπηση των γεγονότων από το New Greek TV. Είμαι ο Γιάννης Μούτσιος και αυτή είναι η κυριότερη τίτλη ειδήσεων. Απευθείας επίθεση στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού εξαπέλυσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου τη Δευτέρα. Ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι δεν υπάρχει πια για μένα Μητσοτάκη σε μια άνευ προηγουμένου αναφορά στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Μέχρι σήμερα δεν έχει προηγηθεί ποτέ στο παρελθόν μια τέτοια οξία επίθεση από τον Ερντογάν προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη ή άλλο Έλληνα Πρωθυπουργό. Ο Τούρκος Πρόεδρος αναφέρθηκε αρχικά στην επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ και σε συνέχεια χρησιμοποίησε την φράση ότι δεν υπάρχει πια για μένα Μητσοτάκης και τόνισε ότι δεν πρόκειται να κάνει μαζί του το ανώτατο στρατιωτικό συμβούλιο συνεργασίας. Ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι δεν πρόκειται να ξαναμιλήσει με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Η Ελλάδα έχει κάνει 10 στρατιωτικές βάσεις, εννοώντας τις Αμερικανικές, και αναρωτήθηκε εναντίον ποιους τρέφονται αυτές οι βάσεις. Να δούμε τι θα τις κάνει αυτές τις βάσεις, τόνισε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και πρόσθεσε: Εμείς δεν στηριζόμαστε σε κανένα. Έχουμε τις δυνάμεις μας, να δούμε τώρα τι θα κάνει ο Μητσοτάκης. Δεν νομίζω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάρουν την απόφασή τους για τα F-16, κοιτάζοντας τι θα έλεγε ο Μητσοτάκης, τόνισε χαρακτηριστικά. Η Τουρκία έκανε λάθος για να δεχτεί ξανά την Ελλάδα στο ΝΑΤΟ, είπε ο Ερντογάν και κατηγόρησε την Ελλάδα ότι προστατεύει τους γκουλενιστές. Η Αθήνα έχει δημιουργήσει 10 στρατιωτικές βάσεις εναντίον ποιών. Συνεργαζόμαστε μόνο με αξιότιμους πολιτικούς που κρατούν το λόγο τους, είπε μετά το τέλος του Υπουργικού Συμβουλίου στην Τουρκία. Λίγη ώρα μετά τις προκλητικές δηλώσεις του Ερντογάν κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, τουρκικά μαχητικά F-16 πραγματοποίησαν παραβιάσεις πάνω από το Αιγαίο. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, η πολεμική αεροπορία της Τουρκίας πραγματοποίησε συνολικά 41 παραβιάσεις του εθνικού εναερίου χώρου. Στη συζήτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο του Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός, Μπέργκε Μπρέντε, ο Πρωθυπουργός έστειλε σαφές μήνυμα στην τουρκική πλευρά. Στο φόντο των πρόσφατων δηλώσεων του Ταγίπ Ερντογάν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι με την Τουρκία είμαστε γείτονες. Πάντα θα χρειάζεται να μιλάμε και πάντα θα κρατάμε ανοιχτά τα κανάλια επικοινωνίας. Δεν θα είμαστε ποτέ εμείς που θα διακόψουμε την επικοινωνία με τους γείτονές μας. Από την άλλη όμως, εάν ο πρόεδρος Ερντογάν θεωρεί πως δεν θα υπερασπιστώ την κυριαρχία της Ελλάδος και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα ή δεν θα διεθνοποιήσω ότι η Τουρκία συμπεριφέρεται ως αναθεωρητική δύναμη, τότε έχει εσφαλμένη εντύπωση. Τον Μάρτιο του 2020 έλεγε ακριβώς τα ίδια πράγματα, ότι δεν θέλει να μου μιλάει. Ίσως αλλάξει άποψη, αλλά στο τέλος της ημέρας είμαστε γείτονες, πάντα πρέπει να συζητάμε και πρέπει να κρατήσουμε τα κανάλια επικοινωνίας ανοιχτά, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για απαράδεκτη πρακτική, κληθείς να σχολιάσει τον άνευ προηγουμένου μεγάλο αριθμό υπερπτήσεων τουρκικών μαχητικών πάνω από ελληνικά νησιά. Θα θίγω το συγκεκριμένο ζήτημα όποτε μου δίνεται η ευκαιρία, έως ότου η Τουρκία αλλάξει συμπεριφορά της, σημείωσε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναφερόμενος στις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ο Πρωθυπουργός τόνισε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση απέδειξε την ενότητά της αλλά και την ταχύτητά της σε ό,τι αφορά στην επιβολή άνευ προηγουμένου κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Η κρίση στην Ουκρανία όθησε την Ευρωπαϊκή Ένωση να σκεφτεί πολύ πιο στρατηγικά και εν προκειμένου το ζήτημα της στρατηγικής της αυτονομίας, του οποίου είμαι ένθερμος υποστηρικτής, πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης. Σε ό,τι αφορά στην ενέργεια, έχουμε πλέον έναν επιπρόσθετο στόχο, αυτόν της ταχείας απεξάρτησης από τη Ρωσία, επιχείρηση στην οποία η Ελλάδα μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, καθώς είναι βασικός παίκτης στην Ανατολική Μεσόγειο. Αναφορικά με την πορεία της ελληνικής οικονομίας, ο Πρωθυπουργός διεμήνυσε πως η Ελλάδα, που εξαρτάται από τα προγράμματα διάσωσης, δεν υπάρχει πλέον, σημειώνοντας ότι η πρόωρη αποπληρωμή των δανείων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου αποτελεί μία από τις ισχυρότερες ενδείξεις για το πόσο έχει αλλάξει η χώρα μας τα τελευταία 10 χρόνια. We always made the argument that the previous government had overtaxed the real economy and the more you tax the real economy, the more you drive down growth. Our job was to
put Greece on a high growth trajectory and do it primarily through investment, domestic and foreign investment. And we have succeeded in that on that front. I was looking at the recent OECD numbers, which show that Greece has the largest reduction in terms of the tax wedge in the OECD countries over the past years. But we were doing this without endangering our fiscal sustainability path. Because the economy is growing much faster than we had anticipated, this is also providing the state budget with more revenues. At the same time, we completely transformed the regulatory environment in Greece, and we digitized the state. So we reduced bureaucracy. Greeks are very happy that they can now interact with the Greek state through their mobile phone or through their computer, rather than standing in queues and being quote-unquote harassed by Greek bureaucracy. Επιστολή στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ επέδωσε την Τετάρτη η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδος στον ΟΗΕ, Μαρία Θεοφίλη, κατόπιν οδηγιών του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια, σε απάντηση σχετικής επιστολής που είχε απευθύνει ο Τούρκος μόνιμος αντιπρόσωπος στον ΟΗΕ στις 30 Σεπτεμβρίου του 2021. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, με την επιστολή αυτή, η οποία αποτελεί προϊόν πολύμηνης ενδελεχούς εργασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών, απορρίπτονται στο σύνολό τους, στο σύνολο των ισχυρισμών της τουρκικής πλευράς, καθώς είναι αβάσιμοι νομικά, ιστορικά και επί των πραγματικών γεγονότων. Συγκεκριμένα, απορρίπτεται το σύνολο της τουρκικής επιχειρηματολογίας όσον αφορά την διασύνδεση της ελληνικής κυριαρχίας των νησιών και των παρακείμενων νήσων του Αιγαίου με την δίθεν υποχρέωση αποστρατιωτικοποίησης των νησιών αυτών. Τονίζεται ότι η διασύνδεση αυτή αποτελεί καθαρή αθέτηση τόσο του γράμματος όσο και του πνεύματος της συνθήκης της Λοζάνης του 1923 και της συνθήκης των Παρισίων του 1947 που ορίζουν μόνιμα σύνορα και εδαφικά δικαιώματα στις χώρες που αναφέρονται, χωρίς να υπάρχει κανένας άλλος όρος ή υποχρέωση. Τονίζεται επιπλέον ότι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, ότι όταν τα κράτη συνομολογούν μια συνθήκη που ορίζει σύνορα ή εδαφική κυριαρχία, ο βασικός σκοπός τους είναι να επιτύχουν σταθερότητα και τελικό καθεστώς. Για τον λόγο αυτό, όταν μια συνθήκη ορίζει ένα σύνορο ή μια οριστική εδαφική διευθέτηση, αυτή η διευθέτηση αποτελεί ένα πραγματικό γεγονός από μόνο του, το οποίο δεν εξαρτάται πλέον από τη συνθήκη. Τις υπερπτήσεις και τις επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις του Εθνικού Εναερίου Χώρου της Ελλάδος, με τις πιο πρόσφατες αυτές των δύο τουρκικών μαχητικών σε απόσταση αναπνοής από την Αλεξανδρούπολη στις 20 Μαΐου, καταδίκασε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο το Ελληνοαμερικανικό Ινστιτούτο ΑΧΗ, ενώ παράλληλα καλεί την κυβέρνηση Biden να εγκαλέσει την Τουρκία για την προκλητική της συμπεριφορά. Η επιθετικότητα της Τουρκίας κοντά στην Αλεξανδρούπολη είναι κραυγαλαία, παραβιάζει την κυριαρχία της Ελλάδος και αποτελεί απειλή για το ΝΑΤΟ και την ευρωπαϊκή ασφάλεια, η οποία είναι επιζήμια για τα συμφέροντα των ΗΠΑ, δήλωσε ο πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Ινστιτούτου ΑΧΗ, Νίκ Λαριγκάκης. Οι υπερπτήσεις της Τουρκίας πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσα από αυτό το πρίσμα από τις ΗΠΑ και δεν πρέπει να υποτιμώνται στο επίπεδο μιας ελληνοτουρκικής διαφοράς. Καλούμε την κυβέρνηση Biden να καταδικάσει τις παραβιάσεις της Τουρκίας και να καλέσει την Τουρκία να σταματήσει και να πάψει τις υπερπτήσεις πάνω από τον ελληνικό εναέριο χώρο. Στην ολοκλήρωση της διαδικασίας για την παραπομπή του ζητήματος της οριοθέτησης της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και της υφαλοκρηπίδας στη Χάγη, αναφέρθηκε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, έπειτα από τη συνάντηση που είχε με την Αλβανίδα ομόλογό του Όλτα Τζάσκα στα Τίρανα, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για μια διαδικασία μεγάλης σπουδαιότητας, όχι μόνο για τις δύο άμεσα εμπλεκόμενες χώρες, αλλά και λόγω των μηνυμάτων που στέλνονται μέσω αυτής. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής είναι για εμάς μεγάλη σπουδαιότητας. Και οι δύο χώρες επιθυμούμε να λύνουμε τις διαφορές μας στη βάση του διεθνούς δικαίου και ιδιαίτερα του δικαίου της θάλασσας, της UNCLOS, δήλωσε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών και συνέχισε υπογραμμίζοντας ότι αυτό, πέρα από τη σημασία που έχει για εμάς τις δύο χώρες, στέλνει ένα πολύ σημαντικό μήνυμα προς όλες τις χώρες. Ότι αυτός είναι ο σωστός, ο μοναδικός, ο ενδεδειγμένος τρόπος για να λύνουμε διαφορές. Συνεννοηθήκαμε πως θα επιταχύνουμε και να ολοκληρώσουμε το τεχνικό κομμάτι, ώστε να μπορέσουμε να καταθέσουμε το συνυποσχετικό στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, διευκρίνησε ο κ. Δένδιας. Κατά τα λοιπά, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε και στο νόμο περί εμπολέμου, η διατήρηση του οποίου αποτελεί έναν αναχρονισμό και θα πρέπει να απαλληφθεί, όπως είπε, σημειώνοντας μάλιστα πως οι δύο πλευρές πρέπει να εργαστούν ώστε οι εσωτερικές διαδικασίες για την κατάργησή του να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατόν. Τα Τίρανα είναι ο πρώτος σταθμός της περιοδίας του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών στα Δυτικά Βαλκάνια, εν ώψη της Συνόδου Κορυφής Διαδικασίας Συνεργασίας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, που πρόκειται να διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη σε δύο εβδομάδες από σήμερα.
Στην επιτακτική ανάγκη της διαφοροποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα ορυκτά καύσιμα, εστίασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, στην ομιλία στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός. Η κυρία von der Leyen αναφέρθηκε και στην Ελλάδα, μιλώντας για τους νέους θερματικούς σταθμούς LNG. Παράλληλα, σημείωσε ότι η Ρωσία εργαλειοποιεί τα ενεργειακά αποθέματά της, αλλά λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο και όσον αφορά στα αποθέματα τροφίμων. Ειδικότερα, τόνισε ότι η κλιματική κρίση δεν μπορεί να περιμένει. Τώρα όμως είναι προφανής και οι γεωπολιτικοί λόγοι. Πρέπει να απομακρυνθούμε από τα ορυκτά καύσιμα. Το ίδιο ισχύει και για τη διαφοροποίηση του εφοδιασμού μας με φυσικό αέριο, έναν άλλο πυλώνα της RePower EU. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η Ευρώπη συνάπτει νέες συμφωνίες με αξιόπιστους προμηθευτές σε όλο τον κόσμο. Το Μάρτιο συμφώνησα με τον πρόεδρο Biden να αυξήσουμε σημαντικά τις παραδόσεις LNG από τις ΗΠΑ στην Ευρώπη. Περισσότερο LNG και φυσικό αέριο μέσω αγωγών θα προέλθει επίσης από τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. Σύντομα θα τεθούν σε λειτουργία νέοι τερματικοί σταθμοί LNG σε Ελλάδα, Κύπρο και Πολωνία, όπως και νέες διασυνδέσεις, συμπλήρωσε η πρόεδρος της Κομισιόν. Επίσης, υπογράμμισε τη σημασία του υδρογόνου. Είμαστε μάρτυρες στο ότι η Ρωσία εργαλειοποιεί τα ενεργειακά αποθέματά της και αυτό έχει παγκόσμιο αντίκτυπο. Δυστυχώς, βλέπουμε στο ίδιο μοτίβο να εμφανίζεται και στην ίδια επιστημιστική ασφάλεια, επισήμανε η ίδια. Όπως ανέφερε η κυρία von der Leyen, τα χωράφια με σιτηρά στην Ουκρανία έχουν καεί και στην κατεχόμενη από τη Ρωσία-Ουκρανία, ο στρατός του Κρεμλίνου κατάσχει αποθέματα σιτηρών και μηχανήματα. Συνάντηση με τον Αμερικανό πρέσβη George Chuny πραγματοποίησε ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, όπου αντάλλαξαν ηρηματικές διακοινώσεις για την κύρωση του πρωτοκόλλου τροποποίησης της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας από Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι μεγάλη μου χαρά σήμερα να σας επιδώσω την νότα για την επικύρωση της MDCA, της Αμυντικής Συμφωνίας μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών, από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, ανέφερε ο κ. Δένδιας μετά τη συνάντησή του με τον κ. Τσούνη. Όπως υπενθύμησε ο Υπουργός Εξωτερικών, η MDCA ψηφίστηκε μάλιστα με μια ισχυρή πλειοψηφία άνω των 3/5 από τη Βουλή. Ο διάλογος στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ήταν ένας διάλογος που ανεξαρτήτως των απόψεων των κομμάτων έδειξε ότι η συντριπτική πλειοψηφία, ακόμη και πέρα των 181 βουλευτών, πιστεύει βαθιά στη σχέση της Ελλάδος με τις ΗΠΑ, επισήμανε ο κ. Δένδιας. Κυρίες και κύριοι, ο τουρκικός ΣΕΟΤ συνεχίζει και φέτος την προκλητική καμπάνια, αλλάζοντας το όνομα του αρχιπελάγους προκειμένου να προσελκύσει τουρίστες. Σε μια προσπάθεια να καθιερώσουν τον όρο Τουρκικό Αιγαίο, η Τουρκία επιμένει και φέτος την τουρκιστική καμπάνια με την ονομασία Turk Aegean. Η Άγκυρα, σε μια ακόμη προσπάθεια να οικειοποιηθεί το Αιγαίο πέλαγος, βάζει τον όρο Τουρκικό Αιγαίο, στον οποίο μάλιστα βασίζει και την φετινή τουριστική καμπάνια της χώρας για τις μικρασιατικές ακτές. Τα δυτικά παράλια της Τουρκίας, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη Σμύρνη, την Έφεσο, το Αϊβαλί, την Πέργαμο και πάμπολες γνωστές ιστορικές περιοχές με πλούσια ελληνική ιστορία, αποτελεί μία από τις 7 μείζονες περιφέρειες της χώρας. Μέχρι σήμερα η επικρατούσα ονομασία της ήταν Περιφέρεια του Αιγαίου. Πλέον όμως χρησιμοποιείται ο όρος Turk Aegean στα αγγλικά, Turkai Aegean στα γαλλικά, Turkish Aegean στα γερμανικά, δηλαδή Τουρκο-Αιγαίο. Ο Πρωθυπουργός απίθυνε ομιλία στην 146η τελετή αποφύτησης του Boston College στη Βοστόνη. Στη διάρκεια της τελετής, ο Πρωθυπουργός αναγορεύθηκε επίτιμος διδάκτορας του Boston College και αφού ευχαρίστησε για την πρόσκληση να μιλήσει, είπε: «Είναι μια πόλη που έχω μέσα στην καρδιά μου και ένα κολέγιο που είναι κυριολεκτικά μέρος του DNA της οικογένειάς μου. Είναι μεγάλη τιμή και μεγάλη μου χαρά που έχω την ευκαιρία να μιλήσω σήμερα εδώ, αλλά πρέπει να ομολογήσω ότι παρολίγο να μην τα καταφέρω». Όταν ο πατέρας Λίχη με προσκάλεσε πριν από αρκετούς μήνες να απευθύνω ομιλία στην τελετή αποφύτισής σας, δέχτηκα αμέσως, εξηγώντας στη συνέχεια το μεγάλο δίλημα που κλήθηκε να αντιμετωπίσει. Λίγες εβδομάδες αργότερα, ο πρόεδρος Biden με προσκάλεσε σε επίσημη επίσκεψη στο Λευκό Οίκο στις 16 Μαΐου, δηλαδή πριν από μία εβδομάδα, και η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνση Πελόζη, με κάλεσε να μιλήσω σε κοινές συνεδρίες του Κογκρέσου μία μέρα αργότερα. Όμως αυτή η ευτυχή συγκυρία μου έθεσε ένα μεγάλο δίλημα. Τι θα έπρεπε να κάνω στο ενδιάμεσο της επίσκεψής μου μεταξύ DC και BC, δηλαδή του Boston College, τόνισε. Και συμπλήρωσε. Η απλούστερη απάντηση θα ήταν να μείνω στην Αμερική 9 ολόκληρες ημέρες, ίσως επισκεπτόμενος κάποιες από τις δυναμικές ελληνικές κοινότητες των ΗΠΑ. Αλλά με τον πόλεμο να μένετε 500 μίλια από τα σύνορα της Ελλάδος, δεν υπήρχε περίπτωση να λείψω από την πατρίδα μου για τόσο μεγάλο διάστημα. Η επόμενη, αλλά πιο εξαντλητική επιλογή, ήταν να κάνω 4 υπερατλαντικά αεροπορικά ταξίδια κατά τη διάρκεια αυτών των 9 ημερών. Να πάω δηλαδή στην Ουάσιγκτον, μετά να επιστρέψω στην πατρίδα για να ασχοληθώ με τα καθήκοντά μου και μετά να πετάξω πίσω στη Βοστόνη για να μιλήσω σήμερα στην τελετή αποφύτισης σας. Η τελευταία επιλογή ήταν να ζητήσω από τον πατέρα Λίχη αναβολή ενός έτους. Αλλά υπάρχουν 3 σημαντικοί λόγοι για τους οποίους ήξερα ότι δεν μπορούσα να κάνω κάτι τέτοιο.
Σε τεταμένο κλίμα φαίνεται πως έγιναν οι συνομιλίες για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένου Βασιλείου κατά τη συνεδρίαση της σχετικής διακυβερνητικής επιτροπής της UNESCO την περασμένη Παρασκευή. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Guardian, ένα από τα σημεία τριβής ήταν και ο ισχυρισμός του Βρετανικού Μουσείου ότι τα περισσότερα από τα αγάλματα που αφαιρέθηκαν από τον Λόρδο Έλγιν βρέθηκαν στα χαλάσματα γύρω από το μνημείο, κάτι που φυσικά απέρριψε η ελληνική πλευρά. Στην επίμαχη αυτή δήλωση προχώρησε ο αναπληρωτής διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου, Dr. Jonathan Williams, ο οποίος είπε ότι τα αντικείμενα δεν αφαιρέθηκαν όλα από τον ναό, όπως έχει υποστηριχθεί. Μάλιστα, ο Williams πάει και ένα βήμα παρακάτω και προσθέτει ότι η επιθυμία της Ελλάδος να δει τον Παρθενώνα ολοκληρωμένο είναι αδύνατο πραγματοποιηθεί, καθώς μεγάλο μέρος του είχε καταστραφεί πολύ πριν φτάσει ο Έλγιν στην Ελλάδα. Δεν θα υπάρξει ποτέ μια μαγική στιγμή επανένωσης, καθώς τα μισά γλυπτά του Παρθενώνα έχουν χαθεί για πάντα. Είχαν καταστραφεί από τα τέλη του 17ου αιώνα, προτού ο Έλγιν έρθει στην Αθήνα, ήταν η δήλωση του αναπληρωτή διευθυντή του Βρετανικού Μουσείου, ο οποίος είπε τώρα ότι τα γλυπτά είναι πολύ καλά διατηρημένα. Το βρετανικό δημοσίευμα φιλοξενεί και αποκλειστική δήλωση της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, η οποία κατηγορεί τον Έλγιν για κλοπή. Εδώ και χρόνια οι ελληνικές αρχές και η διεθνής επιστημονική κοινότητα έχουν παρουσιάσει αδιάστατα επιχειρήματα τα πραγματικά γεγονότα για την αφαίρεση των γλυπτών του Παρθενώνα. Ο Λόρδος Έλγιν χρησιμοποίησε παράνομα και άδικα μέσα για να αρπάξει και να εξάγει τα γλυπτά του Παρθενώνα, χωρίς πραγματικά νομική άδεια για κάτι τέτοιο, σε μια κατάφορη πράξη κατά συρροή κλοπής, αναφέρει η Ελληνίδα Υπουργός. Σε ειδήσεις τώρα από τον Καναδά, αυξάνεται μέρα με την ημέρα ο απολογισμός των θυμάτων των σφοδρών καταιγίδων που σάρωσαν τομείς του Ανατολικού Καναδά. Οι αρχές την Τρίτη έκαναν λόγο για 8 νεκρούς, κυρίως από πτώσεις δέντρων. Ο 8ος θάνατος διαπιστώθηκε το Σάββατο στον ποταμό Ουταουάουε, όπου πνίγηκε η γυναίκα που έκανε κανό όταν το μικρό σκάφος ανατράπηκε. Σφοδροί άνεμοι ταχύτητας 140 χιλιόμετρων την ώρα και πλέον σφυροκόπησαν το Σάββατο τον Ανατολικό Καναδά κατά τη διάρκεια σφοδρών καταιγίδων του είδους που αποκαλείται Ντερέντσο. Το μέτωπο που αρχικά σχηματίστηκε στις ΗΠΑ είχε μήκος σχεδόν 1000 χιλιόμετρα από το Μίσιγκαν έως το Μέιν, Αμερικανικές πολιτείες αντίστοιχα στο κεντρικό και στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, προτού πλήξει στη συνέχεια τις καναδικές επαρχίες. Οντάριο και Κεμπέκ συνόψισε μιλώντας σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό ο Ντέιβιντ Φίλιπς, μετεωρολόγος του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Περιβάλλοντος. Ο όρος Ντερέντσο δεν χρησιμοποιείται συχνά, πρόκειται για σπάνιο φαινόμενο, πρόσθεσε, εξηγώντας πως πρόκειται για μια μακρά σειρά καταιγίδων που ενώνονται. Η Ομοσπονδιακή Πρωτεύουσα Οτάβα υπέστη ιδιαίτερα βαρύ χτύπημα, με χιλιάδες οικοκυριά ακόμη στο σκοτάδι την Κυριακή το βράδυ, ενώ δρόμοι παρέμειναν κλειστοί εξαιτίας πτώσεων δέντρων ή κλαδιών και διαφόρων άλλων αντικειμένων που παρασύρθηκαν από τους ανέμους. Με κάθε λαμπρότητα και με τη συμμετοχή των ευζώνων της Προεδρικής Φρουράς θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη παρέλαση στη Νέα Υόρκη στις 5 Ιουνίου. Την περσινή χρονιά και εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, η παρέλαση για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση δεν πραγματοποιήθηκε. Όμως φέτος και πάλι η φημισμένη 5η Λεωφόρος θα έχει χρώμα ελληνικό. Μάλιστα, έπειτα από συνομιλία του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου με την πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου, εξασφαλίστηκε η συμμετοχή των ευζώνων στην παρέλαση. Αναλυτικά, η ανακοίνωση της Επιτροπής Παρέλασης της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Μίζωνος Νέας Υόρκης αναφέρει: «Η Επιτροπή Παρέλασης της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Μίζωνος Νέας Υόρκης με χαρά ανακοινώνει ότι επιβεβαιώθηκε από την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας η έλευση του αγίματος ευζώνων της Προεδρικής Φρουράς, οι οποίοι θα συμμετάσχουν και θα λαμπρύνουν με την παρουσία της στην Εθνική μας Παρέλαση στην 5η Λεωφόρο την Κυριακή 5 Ιουνίου. Η Επιτροπή Παρέλασης εκφράζει την ευγνωμοσύνη της στο Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Ελπιδοφόρο για την παρέμβασή του στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κατερίνα Σακελαροπούλου, καθώς και για την δέσμευσή του να αναλάβει η Ιερά Αρχιεπισκοπή όλες τις δαπάνες των ευζώνων. Ευχαριστούμε επίσης και άλλους επιφανείς Ελληνοαμερικανούς για την αποτελεσματική παρέμβασή τους στον Πρωθυπουργό κ. Γιάκο Μητσοτάκη και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Νίκο Παναγιωτόπουλο. Οι Εύζωνες, 18 στρατιώτες και 4 αξιωματικοί, προγραμματίζεται να αφηχθούν την 5η 2 Ιουνίου και να αναχωρήσουν το απόγευμα της Δευτέρας 6 Ιουνίου. Σοκάρουν κυρίες και κύριοι οι εικόνες που κατέγραψε κάμερα του New Greek TV από περιστατικό ένοπλης βίας που σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι της 5ης στο κεντρικό Μανχάταν με ένα νεαρό ζευγάρι να γίνεται στόχος. Ο δράστης επιτέθηκε στον άνδρα και τη γυναίκα και κατάφερε να τους τραυματίσει με μαχαίρι, με τους αστυνομικούς στη συνέχεια να τον αναζητούν στις γύρω περιοχές. Περιστατικά σαν και αυτά αποτελούν πλέον καθημερινότητα στην Αμερικανική Μεγαλούπολη, η οποία καταγράφει πλέον σχεδόν καθημερινά αιματηρά περιστατικά, τα οποία πολλές φορές αποβαίνουν μοιραία για τα θύματα. Τα επίσημα στατιστικά στοιχεία του τμήματος Νέας Υόρκης καταγράφουν μια αύξηση που αγγίζει για τον μήνα Μάρτιο το 60% σε σχέση με την ίδια περίοδο πριν από ένα χρόνο. Παρά τα αυξημένα μέτρα αστυνόμευσης, πολλοί κάτοικοι της Νέας Υόρκης είναι ιδιαίτερα προβληματισμένοι και ανησυχούν όταν πρόκειται να ταξιδέψουν με τον υπόγειο ή να κυκλοφορήσουν στους δρόμους.
Στην συγκέντρωση της Παπαμακεδονικής Οργάνωσης Αμερικής, ενώπιση των προετοιμασιών για την εθνική παρέλαση στην Πέμπτη Λεωφόρου, βρέθηκε η κάμερα του New Greek TV. Οι ελπίδες και η προσμονή για την παρέλαση στην Ομογένεια είναι μεγάλες μετά από μια διακοπή 2 ετών λόγω κορονοϊού. Να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Την επιτυχία της παρέλασης, αδέρφια μου, την οφείλουμε σε εσάς όλους. Στις ενορίες μας, στις κοινότητες, γιατί θα πρέπει να δώσουμε ένα πάρα πολύ ισχυρό μήνυμα. Η παρέλαση αυτή, κυρίες και κύριοι, που γίνεται για την εθνική επέτειο της Ελλάδας, γίνεται καθυστερημένα με για την 25η Μαρτίου. Δεν πρέπει να τα συγχαίρουμε. Και εδώ τιμάται και ένα κράτος. Η πατρίδα. Η ελληνική δημοκρατία. Είμαστε μια χαρά και τιμή μας, αυτοί που θα τιμηθούν, δεν είναι αρκετοί, δεν είναι πάρα πολλοί. Οι τιμόμενοι φέτος είναι σωστοί και εγκριμένοι. Δεν είναι 1.000 άνθρωποι. Στο παρελθόν είχαμε 2, 3, 4 και 5 τερτάκια. Φέτος έχουμε την Νικόλ Μαλιωτάκη, την πρώτη εκλεγμένη γερουσιαστή Ελληνίδα στην ιστορία της Νέα Υόρκης. The Grand Marshals are wonderful. Then we have the Hellenic Caucus as a group, which we've done, and we have Miss Halkia from Greece, the Olympic champion, and we have the Archbishop. It is glorious. It is wonderful. Είναι τιμή μας. Έχουμε τη μεγάλη μας τιμή και τη χαρά ένα παιδί μας που έχει φτάσει και που έχει φτάσει, ο οποίος έχει πάει παγκόσμια εκ μέρους της Ομογένειας να φροντίσει τα θέματα της Ελλάδος και της Αμερικής. Ευχαριστούμε εδώ για τη μεγάλη τιμή που θα είμαστε honorary grand marshals στην παρέλαση, που αναγνωρίσετε την ιστορία της ΕΧΑΠΑΣ και όλα τα καλά που έχει προσφέρει και στην Ομοσπονδία και παντού. Καλή παρέλαση να έχουμε, αγαπημένοι να είμαστε πάντα και με σεβασμό πάντα στα λόγια μας, έτσι να πηγαίνουμε μπρος, ποτέ να μην πηγαίνουμε πίσω. Είναι μεγάλη μας χαρά να είμαστε εδώ απόψε. Τώρα είμαστε όλοι έτοιμοι για την παρέλαση και σε μια εβδομάδα θα είναι εδώ και ο Αρχιεπίσκοπος, ο Σεβασμιότατος κύριος Κυριακοπούλος, να είναι μαζί σας. Και μετά το Gracie Mansion θα έρθει κατευθείαν εδώ και να καλέσουμε και να καλωσορίζουμε τους Έλληνες που θα έρθουν από την Ελλάδα. Αλλά και φέτος η Αρχιεπισκοπή θα πληρώσει για τους Έλληνες όλα τα έξοδα. Είμαστε έτοιμοι για τη μεγαλειώδη παρέλαση που γίνεται στην Πέμπτη Λεωφόρο την επόμενη Κυριακή της 5 Ιουνίου. Θα έχουμε, πιστεύω, μια ηλιόλουστη μέρα σαν Έλληνες. Θα γεμίσει η Πέμπτη Λεωφόρο από τις ελληνικές σημαίες. Θα βροντοφωνάξουμε «Ζήτω η Ελλάδα μας». Θα περάσουμε τα συνθήματα που θέλουμε για την Κύπρο, για την Ελλάδα, για την Βόρειο Ήπειρο. Είναι ένα μεγάλο γεγονός. Καλούμε όλους τους Ομογενείς να είναι στην Πέμπτη Λεωφόρο για να δείξουμε τη δύναμή μας. Θα έχουμε τη χαρά να έχουμε την Προεδρική Φρουρά μετά από προσπάθειες αρκετές που ήγαν, ήταν να μην έρθουν. Τελικά με ανθρώπους οι οποίοι βοήθησαν πάρα πολύ θα έχουμε στην Πέμπτη Λεωφόρο τους Εύζωνες, το καμάρι της Ελλάδος μας. Θα έχουμε την πολεμική αεροπορία, την Πάντα, καταπληκτική, θα παιανίζει τους ύμνους και τα εμβατήρια της Ελλάδος μας. Πιστεύω θα είναι μια πετυχημένη παρέλαση. Έχουμε πάνω από 80 συμμετοχές μέχρι στιγμής. Σας περιμένουμε όλοι να βροντοφωνάξουμε όλοι «Ζήτω η Ελλάδα μας» και «Ζήτω το έθνος». Είμαστε τώρα σήμερα το βράδυ στη πρώτη τελευταία πανομογενειακή της παρέλασης και φασούλη φασούλη θα γεμίσει το σακούλι. Οι παρουσίες είμαστε 90%. Σχεδόν τα άρματα είναι κλειστά και πληρωμένα όλα. Το Hilton πάει μια χαρά, το λαχείο και το τηλέφωνο πάνε μια χαρά και το πιο ωραίο και το πιο αναγκαίο είναι η συμμετοχή της Ομογένειας στη Πέμπτη Λεωφόρου. Παρελάσσοντας θα είναι όλα τα σχολεία μας, όλοι οι συλλόγοι μας, τα παιδιά μας, οι εκκλησίες μας θα είναι όλοι στη Πέμπτη Λεωφόρου και θα είναι και λαμπρή μέρα έτσι κι αλλιώς.
γιατί θα περνάει η μπλε και άσπρη σημαία της Ελλάδος. Αλλά η ουσία είναι και πρέπει να βοηθήσουμε και στο Hilton Gala. Το Σαββάτο βράδυ, 4 του μηνός, θα τιμήσουμε αρκετούς τιμόμενους ανθρώπους και άξιοι ανθρώποι. Ουσιαστικά θα έχουμε τους τελετάρχες, που είναι από Ελλάδα, την κυρία Φανή Χαλκιά, η οποία έχει κερδίσει το χρυσό μεντάλιο στο Track and Field για την Ελλάδα, στην Ελλάδα το 2004. Μετά έχουμε την Nicole Μαλιωτάκης, η πρώτη και μοναδική γεριουσαστίνα της Νέα Υόρκης που έχει ποτέ εκλεχθεί στη Βουλή της Αμερικής, που είναι πάρα πολύ μεγάλη τιμή μας. Μετά έχουμε το ίδρυμα, το Hellenic American Congressional Council, με την αντιπρόσωπος Carolyn Maloney και Congressman Bill Arrakis από τη Φλόριντα. Και τελικά ο αρχιπίσκοπος μας, ο Ελπιδοφόρος, που μας βοήθησε πάρα πολύ φέτος, παρόλο που είχαμε και ακόμα λίγη φασαρία στην Ομοσπονδία, ο ίδιος ήρθε σαν συντονιστής και με τη θέση του και με την αγάπη του για την Ομογένεια που μας έφερε κοντά να γίνει αυτή η παρέλαση. Μας βοήθησε και πάρα πολύ προς το τέλος με τη στροφή με των Ευζώνων που θα είναι κοντά μας και καλύπτονται οι αρχιπισκοποί, καλύπτουν όλα τα έξοδα των Ευζώνων και μας εξυπηρετήσε πάρα πολύ και τον ευχαριστούμε και ευχαριστούμε όλη την Ομογένεια, η Εκκλησία. Πραγματικά είναι και η Ομογένεια, ασφαλώς. So, πάμε μια χαρά να είσαστε όλοι κοντά στη Πέμπτη Λεωφόρου, να έρθετε στη τελευταία πανομιακή που θα γίνει την άλλη Πέμπτη, που θα έχουμε κοντά μας με το καλό τους Εύζωνες και την αεροπορική μπάντα που μας στέλνει η Ελλάδα μας. Χαίρομαι ιδιαίτερα που θα σας καλέσω όλους να παραβρεθείτε στην Πέμπτη Λεωφόρων Ιουνίου 5. Είναι η μεγάλη ευκαιρία του ελληνισμού να δείξουμε την αγάπη μας προς την Ελλάδα, αλλά περισσότερο να εορτάσουμε την ανεξαρτησία της Ελλάδος για 200 και χρόνια. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι φέτος είναι κρίσιμη στιγμή. Όλοι ξέρετε τον αγώνα που δίνουμε στην Ουάσιγκτον και πρέπει να αναβαθμίσουμε τον ελληνισμό και την Ελλάδα. Θα ήθελα να δω ολόκληρο τον ελληνισμό να παραβρεθεί Ιουνίου 5 στην Πέμπτη Λεωφόρο. I think the parade, this is a very important parade. There's a lot of anniversaries this year. And it's important that the Greeks keep this parade on Fifth Avenue. That the parade is for everybody. It's for all the Greeks around the whole world. It's for all the Greeks around the tri-state area come out, all the churches come out. It's for the kids and for the churches and for the proud day for the Greeks. You know, we should all be proud of our heritage, as I am, as a Greek. And the parade brings us all joy. It's a little later than usual, but we'll make it work. It's important that we have a good parade. This is the first parade since the COVID, so I think the experience has been in New York with the other parades. You know, they're not going to be as big as they were before COVID. So don't be disappointed if it's a little smaller. Next year will be even better. I mean, every parade that's happened this year has been smaller than usual. But, you know, as long as we're out there, whoever's there is going to have a beautiful day. It's going to be beautiful weather. And we just want to do this for Greece. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό σας αποχαιρετούμε με εικόνες από τις ελληνικές λαμπερές ακρογιαλιές, τα κρυστάλλινα νερά αλλά και τις μαγειρικές προτάσεις της ελληνικής κουζίνας. Πολλές ευχές για ένα όμορφο διήμερο. Γεια σας. Hey you, what do you want? I want to see the sun. I want an escape. You there? An office with a beach view. I want a natural tan. You? I want to taste real food. Something well aged. And you? I want to relax. I want peace.
is Greece.